Καλησπέρα από το κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου. Εδώ που οι Άγκρου θα αντιμετωπίσουν τους Τυφάδο για το πρωτάθλημα της Elite. Η καθιερωμένη φωτογραφία. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Θα έχουμε ένα όμορφο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους. Γίνει το λάθος, η Ρόγλου θα κλέψει. Ο Μπονάτσο Σίρ έχει πάρει τη θέση του. Ο Βαρβαρίδης ήταν αγκυροβολημένος, 45 μοίρες, έτοιμος να υποδεχτεί. Την μπάλα, Μπονάτσος. Ακολουθήστα ίσα από τον Μιστόγλου, Μιστιλόγλου, συγγνώμη. Ο Μπονάτσου δεν θα υποδεχτεί την μπάλα ποτέ, ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε. Αυτό και στη δεύτερη. Σιρόγλου θα πάρει το σπίνα τον Μπονάτσο, σου τριών πόντων, θα στοχίσει. Κρόκος θα διεκδικήσει το rebound εκεί με τον Γκάρμα. Θα καθαρίσει το 5 το Σμιφάδο. Το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης ανήκει στους Δρου. Το λάθος ανήκει στον Κρόκο, ποιος θα κάνει το 2-0. Εδώ θα κλέψουν την μπάλα. Ο Ρουμελιώτης ήταν ο πρωταγωνιστής. Δύο τέσσερα. Ο Νάτσος θα στοχίσει. Τι ακριβώς έχουμε? Παρατηρήσεις προς τον πάγκο τον Ντρου. Και 35, μπάλα χαμηλά. Σιλόγλου με το δεξί θα δώσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Την μπάλα στο σίδερο με τη βοήθεια του Σιλόγλου. Και πάλι μπάλα στους Δρου. Φορά στην Κιβέτρο και θα καθαρίσουν την υπόθεση rebound. Παραλίγο καλάθι και φάουλ.
Θα έχουν δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ανάληψη βολής. Κλέψε την μπάλα, την παιδούχη. Κάνουν το 2-9 στο σύν 7 η αχυρός Μυστιλόγλου 6-38. Δεν καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Διαφορά θα μείνει στους 7. Ούτε αυτή τη φορά θα το κάνει. Έχουμε το φάουλ από τον Μεσηρόγλου πάνω στην διεκδίκηση. 5-55. Τριών πόντων, ούτε τώρα, έχουν κολλήσει στους 2. Στο πρώτο μισό του πρώτου δεκαλήπτου. 5-12 για το τέλος, πρώτη στροφή. Θα χάσουν την μπάλα. Παραλίγο. Κέρδισε το φάουλ από τον Μυστιλόγλου. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και χαμηλά το έχει δώσει. Υπάρχει έντονος εκνευρισμός στον πάγκο των Ντρου. Thank you.
Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι και πάλι. Σε 45 μοίρες, μπάλα στο σίδερο. Χρυσόπουλος θα πάρει το φάλα τον Κάρμα. Δίνει ένα πορεί ο Γιάννης. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι και προσιλωμένοι στο παιχνίδι. Να αφήσουν στην άκρη τους διαιτητές. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να ασχολούνται μαζί τους. Ο πρώτος θα ζητήσει φάουλ. Δεν θα πάρει κάτι, κοιτάει το χέρι του. Σιρόγλου, 4-9 μετά από ώρα καλάθι για τους Δρου. Το δεύτερο, στο πρώτο δεκάλεπτο, καιρός ήταν. Μείωσα στους 5. Του τριών πόντων, η μπάλα στο σίδερο. Μαρβαρίδης θα καθαρίσει το rebound και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουμε αλλαγές. Ο Κάρμας θα περάσει στον πάγκο. Το ίδιο και ο Μπονάτσος. Χριστοδουλόπουλος. Στο παργέ. Σιρόγλου θα στοχίσει. Το 4-9 θα παραμείνει. Πρόκος για τρεις. Μέσα. Σιγά μην το χάνε. Στο σύν 8. Στη φάδο. Σιά. Ο Σιρόγλου θα πάρει το φάουλ. Θα έχει την ευκαιρία, εφόσον ευστοχήσει, να ρίξει τη διαφορά στους 6. Η Ρέφιους βάζει όλους στην θέση τους. Έχεις το δώσει εσείς δύο. Το 6-12 το σκορ. Πάντα μπροστά οι γηπεδούχοι. Εδώ με τη βοήθεια της τύχης η μπάλα παρέμεινε στην κατοχή τους. Πρόκος για τρεις. Μέσα. Δεύτερο συνεχόμενο. 6-15 στο συν 9. Για να δούμε την αντίδραση τώρα των Δρου. Είπαμε, δεν έχουν μπει με τον καλύτερο τρόπο στο παρκέ. Θα στοχίσω στους τριών πόντων. Νέες αλλαγές. Ο Χριστόπουλος ζητάει το στήριγμα του πρόβου. Να επαναφέρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τελικά το σου του πρόκου ήταν για δύο. Ο Βαρμογιάννης καθάρισε το rebound. Νέο καλάθι για τον Συφάδο. 6-16, εξαιρετική προσπάθεια.
Άφησε την μπάλα με το δεξί. Σε έδωσε Καμπύλη. Την κατέληξε μέσα για πρώτη φορά στους 10. Καντυράκης θα αστοχίσει. Πήρε σου τριών πόντων, καλά έκανε, ήταν μόνος του. Στο στίκ του Τρόκος θα πάρει το φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Έτσι κι αλλιώς ήταν το πέμπτο ματικό. Πάμε για βολές. Στη 18. 7 πόντι του Πρόγκου. Νωρίς. Ούτε τώρα βρήκανε στόχο. Επειδή είναι στο 6-18, 3-41, 34-40, συγγνώμη, για το τέλος της πρώτης στροφής της αναμέτρησης, πρώτου δεκαλέπτου. Παραλίγο το καλάθι, δεν θα γίνει, 23 δευτερόλεπτα, όλα για τους Γκρου, Σιρόγλου. Εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη. Πάμε σε time out, 4-9 από μένου. Στους 10 από τους η διαφορά. Τέλος time out για να δούμε τι ακριβώς θα σκαρπιστούν. Τρίποντο από το σπίτι του, παραλίγο. Τέλος πρώτη δεκαλέπτου, 8-18. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. 8-18 στο συν 10. Η ομάδα Μάριου Χατζή στον απόλυτο έλεγχο στην πρώτη στροφή της αναμέτρησης για να δούμε η συνέχεια τι μας εκφυλάσσει. Χριστοδηλόπουλος ουσιαστικά πετάει την μπάλα, σκητάει το φάουλ. JJ για 2, 8-20, στο συν 12 διαφορά. Στο Τουλόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, κακό τελείωμα. Φάουλ σειρά, οι Τρούς δεν θα καταφέρουν ούτε τώρα να αφήσουν την μπάλα στο καλάθι. Στόπουλος για 2 και αυτό, όχι. Ε!
Σου για δύο. Μπάλα στο σίδερο. Ο Πολίτης θα καθαρίσει το rebound. Και από εκεί στον Ρουμελιώτη. Ποιος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σιρόγλου έχει το Ρουμελιώτη απέναντί του, θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Άλλο ένα αμυντικό rebound για τους Bulls. Θα γίνει το λάθος, αναβιαστήκαν εδώ. Του διατρίζα το Βαρβαρίδη, ούτε τώρα. Το rebound, την μπάλα κατέληξε και πάλι στα χέρια του. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. Επιτέλους καλάθι. Εξαιρετική κίνηση. 10-20. Dub score. Έχουν ακόμα δρόμο να διανύσουν οι ντου. Όλα πρέπει να ξεκινήσουν από την άμυνα φυσικά. Το κάνανε στην προκειμένη, βγάλανε ευθυνδιασμό. Η διαφορά στους 8, 12-20. Ρουμελιώτης δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει όλο τον αριστερό διάδρομο. Βόλτα έκανε. Την άφησε με το αριστερό, 22-12. 12-22 για την ακρίβεια. Έχουμε αλλαγές. Κάρμας και Μπονάτσο στο παρκέ. Μυστηλόγλου θα περάσει και αυτός. Βαρβαρίδης και Χρυσοδηλόπουλος θα πάνε στον πάγκο. Δαρμόγιαννης το ίδιο. Και 46, παραλίγο το λάθος. Διορθώνει ο Ρουμελιώτης. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά. Ανέμορφο καλάθι. 12-24. Και πάλι στους 12. Μετά τις δύο εύστοχες βολές, η διαφορά για πρώτη φορά στους 14. Θα γυρίσει μπάλα, κάποιος πρέπει να πάρει και το σούτ όμως. Θα μπει μέχρι μέσα. Ο Κουναλάκης έκανε το 14-26. Θα ρίξουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Thank you.
Το 14-26 θα παραμείνει. Αυτά 28 διαφορά μετά από αρκετή ώρα κάτω από τους 10. Θα πάρουν τα αμυντικό rebound. Δάρμας Κυράκης για 3. Μπάλα στο σίδερο Κουναλάκης στο αμυντικό. Τρία και 51. Σταθερά μπροστά οι Bulls. Γίνει το λάθος από τον Κουναλάκη. Όχι. Έχουμε έναν τραυματισμό για τον Κουναλάκη. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, όλα έτοιμα για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Συζητούμε περαστικά. Δείχνει να είναι σοβαρό. Εντάξει, θα περιμένουμε και την τελική διάγνωση. Μιλάμε για γόνατο. Με όλη μας την καρδιά να αποφευθούν τα χειρότερα για τον ίδιο. Περαστικά του. Είναι από τα πρώτα πράγματα που λέμε. Ένα όμορφο παιχνίδι χωρίς τραυματισμού σε κάθε παιχνίδι, αυτό είναι το ζητούμενο. Το Ιντρού θα μειώσει στις 9. Λόγω θα ευστοχίσει, θα κάνει 21-33. Ολονών η προσοχή είναι στον Αλάγκη. Θα κλέψει η Στουφάδο. Διαχειρός Χριστόπουλου. Το 21-33 θα παραμείνει. Ο πρώτος θα πάρει το φάουλ. Thank you.
επιθετικό rebound από τον Μισιλόγλου, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 21-35, στους 14 πόντους η διαφορά. Κάρμας για 3, το πρώτο στο παιχνίδι, εύστοχος. 24-35, θα ρίξει διαφορά στους 11. Χριστόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει και το καλάθι. Εξαιρετική κίνηση, εξαιρετική ενέργεια. Θα έχει ψωμωτήρι, παλιά μου τεχνικό σκηνό. Θα κάνει χρόνια αυτά. Στηρίζεται στην έκρηξή του, στην ταχύτητά του, στα γρήγορα του πόδια. Τρίσα τον Πρόκο. Νέο καλάθι. Έχουμε ένα να δώσουμε. Έχουμε ένα φάουλ. Όχι, κάνει. Αν είστε εσύ κάνετε ένα στρά. Θα στοχίσουν. Στυλόγλου το rebound. Τώρα μισό. Και πάλι στο Μισιλόγλου. Αρεβάλε 27-41. Ασίστο Ρωμιωσός. Σκόρο Μισθυλόγλου. Σωσήν 14 και πάλι, 9 δευτερόλεπτα. Σιρόγλου από τα 10 μέτρα το σπίτι του. Εκπληκτικός. Τέλος πρώτου μηχρόνου. Άγγρου Στυφάδο 30-41. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο μηχρόνο. Σε ένα μέτρησε εδώ στο Περιστέρι. Άγγρου Στυφάδο 30-41. Πρόκος θα πάει μέχρι μέσα, θα πέσει την μπάλα στο καλάθι. Χαμογελάει πάλι. 30-43. Στον Κάρμα χρεώθηκε. Τρίτο φάουλ, δεν ξέρω. Θα κάνει το 30-44 στους 14 πόντους. Αντιράκης για 3, θα εστοχίσει 33-44, θα ρίξει τη διαφορά στους 11. Θα χρειαστούν μεγάλα σουτ. Ίντρου για να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Φυσικά και η άμυνά τους θα πρέπει να δυναμώσει. Να σταματήσουν να δέχονται τόσο εύκολα καλάθια. Ο Ρωμιωσός έκανε το 33-46. Μπάλα στο Μπονάτσο, ψηλός δεν έχει φανεί απόψε. Πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το επιθετικό. Μπροστά στον Μισθυλόγλου, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 35-46. Τι έδωσε το Ιρεύ. Τεχνική ποινή έδωσε. Είπαμε, γκρινιάζουν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ρίχνει στη διαφορά μετά από ώρα σου κάτω από τους 10 και θα έχεις τεχνική ποινή, νομίζω. Ο Πρόκος έκανε το 35-47. 12,
δεν είχαν ρίξει διαφορά κατά τους 10, δικό μου είναι το λάθος. 35-46, στους 11 είχαν μειώσει, δεν έχει σημασία όμως. Με βήματα, ο Μεσός δεν περίμενε την παλλαγή. Δεν νομίζω να χρεώθηκαν στον πολίτη. Βαρύδης, θα πατήσει καλά. Όχι, καλό τελείωμα. Του δελούμε τι κάνει εκεί. Φιλόγλου θα κλέψει. Παραλίγο να κάνει το λάθος. Ο Φιλόγλουλος δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Ρόκος για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Νομίζω ότι περίμενε να μπει. Αυτό έχεις για την δράση του. Φιλόγλου. Πίστα ίσα το Μισθυλόγλου. Κυριάκης νέο τρίποντο. Τρίφορα στο σύνθερο μπάλα. Το 47. Τώρα θα ρίχνει τη διαφορά κατά τους 10. Έχουμε νέο καλάθι. 40-47. Η διαφορά στους 7. Νομίζω είχαν ώρα η Ντρου. Να δείξουν αγωνιστικό σιγμό. Το κάνουν τώρα. Έσφιξε η άμυνα. Βρήκαν ρυθμό από αυτήν. Έτυχαν κάποια καλάθια. Βιλόπουλος, να το αυτό που λέγαμε. Έχουν βρει ρυθμό. Διαφορά πάει στις 4. 43-47. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Πάλα χαμηλά στον Ρωμιωσό. Πάρει το φάουλ. Έξοδος η πρώτη, 43-48. Εύστοχος και στη δεύτερη. Χαρακτηριστικά το είπε επειδή σπρώγνει. 43-49, η μπάλα χαμηλά στον Μπονάτσο. Η Σιρόγλου από τα 10 μέτρα εκείνος. Η μπάλα στο σίδερο. Την πάντα από ποιον. Μπρος πίσω. Εντάξει, λάθη κάνουν όλοι. Λίγο μου λάθος, ο παραδέχτηκε κατευθείαν. Okay. Μπάλα στα πόδια του Πρόγκου. Επίδεση 14 δευτερολέπτων. Ο Δουλόπουλος θα τον μπουμπονίσει κι αυτό. Όχι τώρα όμως, από τα χέρια του Πρόγκου η μπάλα θα περάσει εκτός. Και πάλι μπάλα στην κατοχή των Ντρου. Yeah.
σύγκριση, δεν θα γίνει καν σουτ. Και στη Λόβλη θα κάνει το 43-51. Βαρύδης, ζητάει το screen, θα το πάρει για 3. Τριμπάω το επιθετικό από το Σιρόγλου. Βαρύδης, και πάλι Σιρόγλου. Είναι στη Λόγλου, κοιτάξτε την αντίδραση που πήγε. Ήταν το τρίτο ομαδικό, δεν υπάρχουν βολές, η μπαλά απ' έξω. Η γκρίνια συνεχίζεται. Εδώ Μισελόγλου τα λέει με τη ρεφ, της εξηγεί τι ακριβώς έκανε. Τι δεν έκανε. Και αυτό 46-51. Έχει ζεσταθεί για τα καλά το 9 των Drew. Θα χρειαστούν τέτοια μεγάλα σουτ. Το πρώτο θα στοχίσει. Μπορνά ο Χρυσοδουλόπουλος ο rebound. Βοηθάει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Και για να δούμε αν θα ρίξουν κι άλλο τη διαφορά. Θα γίνει το λάθος, φτηνό λάθος. Χριστόπουλος με ταμπλό, θα στοχίσει. Θα πάρουν το επιθετικό. Λόκος. Τίποτα λέει ρεφ, ζητάει φάουλ για να πάρει κάτι. Βαρύς βήματα. Στο ξεκίνημα φαντάζομαι, εγώ προσωπικά δεν το είδα. Δεν σημαίνει βέβαια κάτι. Αν έχουν γίνει βήματα, εννοεί το πρώτο βήματάκι πριν ακουμπήσει την μπάλα στο πάρκι ο Βαρβαρίδης. Σιρόγλου παρά λίγο να κλέψει, το ίδιο και ο Βαρβαρίδης. Πρόκος, θα πάρει το φάουλ. Τέταρτο ματικό, από το επόμενο βολές. Πέντε δευτερόλεπτα, ο Μελιώτης, θα κάποιο που πρέπει να σουτάρει, σουτάρει ο πιο κατάλληλος. Άλλο που δεν το έβαλε τώρα, δεν έχει σημασία. Το Μελιώτης θα τελειώσει, αριστερό διάδρομο, δεξί χέρι. Το 46-53, οδεύουμε προς το τέλος. Κογιώνης θα ολοκληρώσει την προσπάθεια. Θα κάνει το 48-53. Η διαφορά είναι αυστηρά κάτω από τους 10. Τη στιγμή που οι Drew γύρισαν το διακόπτη. Και με τον πρωταγωνιστή τον Χρυσοδουλόπουλο είναι πλέον μέσα στο παιχνίδι. 4 δευτερόλεπτα, ο Χρυσόπουλος πρέπει να πάρει την προσπάθεια, θα το κάνει, θα στοχίσει, το μειωσό στο επιθετικό.
Ο Θερμογιάννης έχασε ένα φαινομενικά πολύ εύκολο καλάθι. Βαρβαρίδης ένα ακόμα φτηνό λάθος για τους Δρου. Τρόπος θα στοχίσει. Ο Κογιόνης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Με time out αν δεν κάνω λάθος, και την κάνω, 2-2, 48-53. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι Ντρου έχουν μπει κατά καλά στο πνεύμα της αναμέτρησης. Ήταν η λίγο φαϊνότερο ότι από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει η αντεπίθεση. Από την άμυνα. Ο Γιόνης. Αυτή τη φορά η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Χριστόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 48-57. Θα μπορούσαν κάλλιστα να ρίξουν την διαφορά στους 5. Εκείνη πήγε στους 7. Στις 3, συγγνώμη. Εκείνη πήγε στους 7, για να γίνει 48-50. Εκεί στο τελευταίο λεπτό ο Μιωσός θα κάνει το 48-57. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Χριστόπουλος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Σηκώνει το χέρι του προς την υπόλοιπη ομάδα, παραδεχόμενος το λάθος. Εντάξει. Είναι και λίγο αυστηρός. Ήτανε η πάσα λίγο δυνατή. Θα μπορούσε να τη συγκρατήσει, ναι, θα μπορούσε. 10 δευτερόλεπτα. Χριστόπουλος θα κάνει το φάουλ. Νομίζω το 5ο παδικό, έχουμε πολλές. Έχουμε. Για τον Βαρβαρίδη. Και θα μείνουν και 9,5 δευτερόλεπτα για τους Στιφάδο. Ας το 21η. Το 48-57 θα παραμείνει. Δεύτερη, ο Μιωσός, στον Χριστόπουλο, στον Μπρόκο, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Θα βάζει με τον εαυτό του, ήταν εξαιρετική ομαδική συνεργασία, τον παικτό τον Συμφάδο, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 49-57, στο σύν 8 οι παιδούχοι, οι υδροξενούμενοι, συγγνώμη. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Μπονάτσος για 3, είναι το πρώτο του την κυρία, αν δεν κάνω λάθος, άστοχος. Τον έχουμε δει να κάνει πάρτι, θα δεν κάνει τον 6-75, μπροστά στα μάτια μας. Στοχος, στους 10 πόντους διαφορά. Thank you.
Εκείνη το λάθος. Μπαλάουρα στον Χριστόπουλο. 49-61 διαφορά και πάλι στους 12. Με βήματα. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας. Ρόκο στην εσωτερική, θα πάρει το φάλα τον Μπονάτσο. Η φάση αυτή αξίζει χειροκρότημα. Ζωνιωσός έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Έγινε το λάθος. Σιδόπλη θα κόψει. Τα ίσα το Ρουμελιώτη, θα πάρει και το φάουλ. Είναι τεχνική ποινή αυτό ρε παιδιά. Έτσι λέει ο κανονισμός. Σιρόγλυ για την άποψή μου πρέπει να περάσει τον πάγκο να ρεμίσει. Τώρα όλα έχουν ξεκινήσει. Σιρόγλου για δύο. Μπάλα στο σίδερο. Μπονάτσο στο rebound. Θα πάρει το φάουλ. Θα βάλει και το καλάθι. 51-64. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Άστοχος η βολή. Διαφορά θα παραμείνει στους 13. Μελιώτης, σκοτήσει. Μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Ρουμιωσού. Μπαλαούρας, πολλά χέρια αντιπάλων εκεί. Η μπάλα θα περάσει την κατοχή των Ντρου. Κάκη πασά, αντιράκι προς τον Κογιόνι. Ακριβώς εδώ η ρεφ τώρα. Φάουλ σε ποιον. Μπάλα για τους Ντρου. Καντυράκι στον πάγκο, Κάρμα στο παρκέ. Ο Γιάννης παίζει με πρόβλημα τραυματισμού. Σιρόγλου. Φιλόγλου θα κλέψει την μπάλα.
επιστρέψουν εδώ την μπάλα, θα πάρουν και το φάουλ. Πεμπτοματικό, πολύ νωρίς. 6.54 για το τέλος. Σε 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα συμπλήρωσαν 5 ομαδικά οι Bulls. Έχω στην πρώτη ο Σιρόγλου. Άστοχος η δεύτερη. Ρόμιος όσο θα κερδίσει το φαουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. 92-64. Παλάωρος θα περάσει τον πάγκο. Βαρμόγιαννη στο παρκέ. Πάμε να σας το αρχίσει. Άστοχος και στη δεύτερη. Σιρόγλου θα αφήσει με το αριστερό. 54-64 στους 10. Τώρα πρέπει να γίνει η αντεπίδεση. Πρέπει να βγουν 2-3 καλές άμυνες. Θα μπουν 2-3 μεγάλα σουτ. Εύκολα λέγεται, δύσκολα γίνεται. Εδώ η απόδειξη, Ρουμελιώδη θα κάνει το 54-67. Σιρόγλου θα απαντήσει με 57-67, αμέσως. Σιρόγλου για 3 και αυτός, ρεσιτάλ. 3 πόντων και από τις δύο ομάδες. 3 στον αριθμό σερί μάλιστα, 57-70. Ο Γιώνης περιμένει το Σιρόγλου να πάρει πάλι την μπάλα. Είναι η φύση της θέσης τέτοια, καλά έκανε. Είδε ότι δεν ερχότανε. Την πήρε μόνος στην προσπάθεια. Χριστόπουλος θα κάνει το 50-72. Ο Τζέι ουσιαστικά το παιχνίδι στους 15 πόντους και το χρονόμετρο να μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο 5 λεπτά. Κάνει την αποστολή των Ντρου πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Ο Σιρόγλου το χαμπά του σε νέο τρίποντο, 60-72. Ο Γιώνης θα κλέψει. Ή τώρα ή ποτέ. Να πω εγώ. Ο Νάτσος πάρει το φάουλ. Βολές. Τι κάνω του λέει. Ο πρώτος γελάει στον πάγκο. Είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Άστοχος στην πρώτη. Στην Λόγλου θα βάλει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Θα γίνει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή, 61-74. Η κλεψίδρα αδειάζει, στενεύουν τα χρονικά όρια. Πάρα πολύ δύσκολη αποστολή του Λιού. Ήταν έτσι κι αλλιώς. Αντιμετωπίζουν μία από τις καλύτερες, πιο παραδοσιακές ομάδες της διοργάνωσης. Για τη ιστορία.
Μελιώτης θα κάνει το 61-76. Νομίζουμε κάπου εδώ. Θα βιαστούμε να το πούμε. Ξερνίτελε τι λαμβάνει τελώς. Οι Τσιπάδο θα πάρουν την 10η νίκη. Βαρβαρίδης θα πατήσει μπάλα. Ο Τζέι είναι ήδη στον εθνιασμό. Θα το χάσει. Όχι όμως δεύτερη φορά. 61-78. Τυπική διαδικασία ότι παρακολουθούμε από εδώ και πέρα. Κάρμα στο επιθετικό. Θα πείσει την μπάλα στο καλάθι ο Γιάννης. 63-78. Ο Μελιώτης σε σουτριών πόντων. 63-81. Σιρόγλου θα απαντήσει αμέσως. Όχι. Okay. 63-83, στους 20 πόντους η διαφορά. Κογιώνης. Πολύ όμορφη ενέργεια. Ο Κάρμας θα περάσει στον πάγκο. Τι θέση θα πάρει. Ο Χρυστοπυλόπουλος. Προμιωθώς θα στο ζήσει, ριμπάρω τον Κογιώνη. 1-40. Το 65-83 θα παραμείνει. Σουτιαστής, έρμπολ. Σιρόγλου το χαβά του, 68-83. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Ποιος θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Οι Τσιπάδο θα πάρουν την 11η νίκη στην διοργάνωση. Άρα τα δευτερόλεπτα απομένουν. Τρία τώρα. Όλα έχουν τελειώσει. Στη Βαρδονά ήταν καλύτερη. Στην τριών πόντων. 68-87. Δεν θα γίνει επίδεση. Το παιχνίδι κάπου εδώ θα τελειώσει.
τέλος του παιχνιδιού. Τελικό αποτέλεσμα 68-87. Οι Στιφάδο Μπουλς θα πετύχουν την 11η νίκη στο πρωτάθλημα.